Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας στο CNN Greece. Είμαστε εδώ στην τελευταία ολομπέλεια. Κλείνει το Ευρωκοινοβούλιο και περιμένουμε τις ευρωεκλογές για το επόμενο. Πείτε μου, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών? Το διακύβευμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου είναι το μέλλον της Ευρώπης. Είδαμε σε αυτή τη θητεία ότι οι κρίσεις που απειλούν, που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύπλευρες, χρειάζονται ριζοσπαστικές αλλαγές και χρειάζεται μια πιο ενωμένη, πιο δυνατή, πιο ικανή Ευρώπη για να τις αντιμετωπίσει. Στην πανδημία είδαμε ότι δεν έχουμε κοινή πολιτική υγείας. Στον πόλεμο είδαμε ότι δεν έχουμε κοινή αμυντική πολιτική. Στη γενοκτονία στη Γάζα βλέπουμε ότι δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν να επιλέξουμε δυνάμεις οι οποίες θα πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, θα πιστεύουν σε μια πιο ικανή και άρα με μεγαλύτερη εμβάθυνση Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι δυνάμεις που είναι, πώς να το πω, αντιευρωπαϊκές, ευρωσκεπτιστικές και εκτός του ορθού λόγου. Εσείς αλλιώς ξεκινήσατε αυτή τη θητεία, αλλιώς την τελειώνετε. Δεν νομίζω πως είναι ακριβώς έτσι. Εγώ ξεκίνησα αυτή τη θητεία κάνοντας μια καμπάνια για την ανάγκη μιας κλιματικής πολιτικής, για τους παγκόσμιους στόχους. Υπηρέτησα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Τάξης Αριστεράς και είχα την τιμή να με δεχτεί η ομάδα των Ευρωπαίων Πρασίνων με ομόφωνη απόφασή της στην δικιά της ομάδα και να ηγηθώ της προσπάθειας να έχουμε και στην Ελλάδα ένα πράσινο κόμμα. Πράσινο κόμμα. Όταν αναφέρουμε αλλιώς ξεκινήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ, στην πορεία αλλάξαν τα πράγματα. Αλλά για πάμε λίγο στο πράσινο κόμμα. Ξεκινήσαμε την Προοδευτική Συμμαχία και στην πορεία πράγματι αλλάξαν τα πράγματα. Πάμε όμως για αυτό που είπατε, να πιαστώ από τη λέξη το πράσινο κόμμα. Πόσο εύκολο είναι? Στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία από παλιότερες προσπάθειες, πολιτικές κινήσεις για ένα πράσινο κόμμα, οι οποίες δεν πήγαν πολύ μακριά, πρέπει να πούμε. Πόσο υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα για δημιουργία ενός τέτοιου φορέα, ποιος να έχει μια βασικότητα και πώς υπάρχουν οι προϋποθέσεις τέλος πάντων γι' αυτό? Δεν είναι εύκολο σίγουρα, αλλά εγώ, ξέρετε, δεν είμαι εδώ στην πολιτική για να κάνω το εύκολο. Έχω και άλλα πράγματα να κάνω. Είμαι εδώ γιατί πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη για κλιματικές πολιτικές οι οποίες και θα προστατεύσουν τον πληθυσμό μας, αλλά και θα μας δώσουν μια οδό ανάπτυξης και ευημερίας. Αυτό θα κάνω, αυτό οφείλω να κάνω και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω μαζί με πάρα πολύ κόσμο, στο νέο κόμμα που λέγεται Κόσμος, γιατί θέλει να φροντίσει όχι μόνο τον πλανήτη αλλά και τους ανθρώπους, με ένα εξαιρετικό καινούριο ψηφοδέλτιο που πιστεύω ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσουμε από τις ευρωεκλογές, να συνεχίσουμε να παραμείνουμε στον ελληνικό πολιτικό σκηνικό για τις εθνικές και για τις τοπικές εκλογές, φέρνοντας και στην Ελλάδα αυτό που πραγματικά λείπει. Λείπει χρόνια, λείπει δηλαδή η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πολιτικής Οικογένειας που συμμετέχει σε 7 κυβερνήσεις, διοικεί πάνω από 500 δήμους και περιφέρειες και έχει πλέον την εμπειρία και την οριμότητα να προτείνει και να εφαρμόζει πρακτικές λύσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, ενίσχυσης της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Στο CNN Greece, ξέρετε, εμείς αγαπούμε πολύ τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Έχουμε ειδικό section για το περιβάλλον. Και θα ήθελα να πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης. Πριν από μερικά χρόνια που ήμουν στις Βρυξέλλες, τότε ήταν το βασικό θέμα το Green Deal. Τα τόσα δισεκατομμύρια τα οποία είχε πρόθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει στο κομμάτι της πράσινης ανάπτυξης. Και βλέπουμε στην πορεία τώρα ότι έχουμε ένα πόλεμο σε εξέλιξη. Πώς αυτά τα δύο πράγματα συνδέονται, πώς το ένα θα επηρεάσει το άλλο? Σίγουρα ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι θεμελιακής σημασίας για την Ευρώπη, η οποία, όπως είπα νωρίτερα, χρειάζεται κοινές πολιτικές, χρειάζεται κοινή προσπάθεια αμυντική. Όμως η προσπάθεια για τον Green Deal έχει επιταχυνθεί, διότι και ο πόλεμος έδειξε ότι τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν ένα γεωπολιτικό όπλο. Θα σας θυμίσω την κρίση ακρίβειας η οποία ταλάνει στα ευρωπαϊκά κράτη, η κρίση ακρίβειας που οφείλονται στον εθισμό στα ορυκτά καύσιμα, ενώ αν είχαμε προχωρήσει νωρίτερα στην Πράσινη Συμφωνία δεν θα είχαμε καμία ανάγκη από κανέναν Πούτιν. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα, γιατί πολλές φορές λέμε για τις επενδύσεις της Πράσινης Συμφωνίας. Εκείνο που όμως πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια κόστη μη μετάβασης, έχουμε τεράστιες ζημίες και απώλειες οι οποίες πέφτουν στους πιο ευάλωτους, πέφτουν στους πιο άρρωστους, στους πιο φτωχούς, όπως και με την πανδημία. Οι ζημίες στη Θεσσαλία, η σημερινή κατάσταση στην Αθήνα με τους ανθρώπους κλεισμένους στα σπίτια τους, οι καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, οι απειλές στον τουρισμό, όλα αυτά τα πράγματα θα εντείνονται όσο δεν παίρνουμε την απόφαση να αλλάξουμε τις πολιτικές που μας οδηγήσανε σε αυτά.
πράσινη ανάπτυξη και κοινή αγροτική πολιτική. Συγκρούονται αυτές οι δύο έννοιες. Θέλω να πω ότι για την νέα κοινή αγροτική πολιτική υπήρξε μια επαναχώρηση από, να το πω έτσι, από τις πράσινες πολιτικές. Μπορούν να συμβιβαστούν αυτά τα δύο πράγματα. Ξέρετε, στην Ελλάδα το αγροτικό ζήτημα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι απασχολεί και την Ευρώπη για το αν τελικά θα έχουμε ευρωπαϊκά τρόφιμα στο μέλλον ή αν θα τα εισάγουμε όλα από τρίτες χώρες. Η συζήτηση γύρω από την κοινή αγροτική πολιτική είναι χαρακτηριστική των δύο τρόπων να δει κανείς την κλιματική κρίση. Από τη μία πλευρά μπορεί κανείς να επιλέξει το δρόμο του ψέματος που επιλέγει η δεξιά και εργαλοποιεί τον θυμό των αγροτών οι οποίοι δεν διαμαρτύρονται για μια πράσινη κοινή πολιτική που δεν υπάρχει, θα υπάρξει ίσως στο μέλλον. Οι αγρότες διαμαρτύρονται διότι είναι υποχρεωμένοι να ανταγωνίζονται σε τιμή προϊόντα που εισάγονται ελεύθερα από τρίτες χώρες και παράγονται με πολύ φθηνά εργατικά, χωρίς σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα, χωρίς κανόνες ασφάλειας τροφίμων, πολλά φυτοφάρμακα δηλαδή, και χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον. Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά τα ολιγοπόλια που τους προμηθεύουν με φυτοφάρμακα, λιπάσματα, όλο και περισσότερο. Οι αγρότες είναι στους δρόμους διότι δεν τους προστατεύει κανένας από την κλιματική κρίση, όπως είδαμε στη Θεσσαλία. Και αυτό εργαλειοποιεί η δεξιά, η άκρα δεξιά, ακόμα χειρότερα η κανονική δεξιά, ας πούμε, η λαϊκή δεξιά, ακόμα και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, το δικό μας, τον κύριο Ευγενάκη, να πράττει το μέγιστο λίστημα πολιτικής υποκρισίας, θέλοντας να μας πείσει ότι η πράσινη, η μόνη πολιτική ομάδα η οποία καταψήφισε την κοινή αγροτική πολιτική, φταίει για τις όποιες αβελτηρίες της και όχι η δικιά του πολιτική ομάδα που υπερψήφισε την κοινή αγροτική πολιτική. Σε αυτόν τον δρόμο, πέραν από το κλιματικό χάος, πρέπει να λέμε την αλήθεια και πρέπει να έχουμε θάρρος να παίρνουμε για τις ευθύνες που μας αναλογούν και τις λύσεις που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεσμεύομαι να σας καλέσω μια φορά στο στούντιο για τα podcast που κάνουμε για την Ευρώπη, για την ευρωπαϊκή πολιτική, να συζητήσουμε για το περιβάλλον εκτενέστερα, να πούμε πράγματα τα οποία πολλοί ο κόσμος τα ακούει, αλλά δεν τα καταλαβαίνει. Δεν έχει μπει σε βάθος όλων αυτής της περίπλοκης, να το πω, πολιτικής. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν και ένα πράσινο κόμμα και στην Ελλάδα, για να επαναφέρει λίγο, αν θέλετε, για τον παιδευτικό χαρακτήρα της πολιτικής, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, να τους ενημερώσει και να μπολιάσει και να πιέσει τα άλλα κόμματα με τις λύσεις στην σημερινή μας κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Και εγώ.